Η αντιστροφή μέτρηση έχει ξεκινήσει για την εκλογική διαδικασία του επενδυτηρίου Καβάλας, με τους υποψηφίους προέδρους αλλά και τους υποψηφίους συμβούλους των συνδυασμών να έχουν καταθέσει πλήρως τις απόψεις τους. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μέσα από την εκπομπή αναλυτής του ένα Channel μίλησαν για την επόμενη μέρα στο επενδυτηρίο Καβάλας τόσο υποψήφιος σύμβουλος με την επιχειρηματική πρωτοβουλία και υποψήφιο πρόεδρο τον Μάρκο Δέμπα, Σπύρος και Τζετζής, όσο και υποψήφιος του συνδυασμού Ανανέωση Τώρα, υποψήφιο πρόεδρο τον Παύλο Ζησίμου, Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης. Ο κύριος Τσατσούλης έκανε απολογισμό ανοιχτά, στη τηλεόραση, μπροστά στον κόσμο, στα κανάλια, στα μέσα, και μπορούσαν οι κύριοι του συνδυασμού του κ. Χατζηγιαννάκη να απαντήσουν στον απολογισμό του κ. Τσατσούλη. Τώρα το να καθόμαστε εμείς, οι οποίοι προσπαθούμε να μπούμε σε μια διοίκηση, αν μας εκλέξει ο κόσμος, για να πετύχουμε πέντε πράγματα και να προσπαθούμε συνεχώς να αναφερόμαστε στο παρελθόν, δεν ξέρω πόσο καλό και πόσο κοντά φέρνει τον κόσμο στο επιμελητήριο αυτή η τακτική. Έχουμε τη θερμοκοιτίδα για τους νέους επιχειρηματίες, που είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Δήμο. Έχουμε να οργανώσουμε έτσι το επιμελητήριο, ώστε από την μεθεπόμενη μέρα να μπορεί ο επαγγελματίας να βρίσκει τις πληροφορίες και την καθοδήγηση την οποία χρειάζεται. Έχουμε τις πιστοποιήσεις, έχουμε τη συμμετοχή στις εκθέσεις και την ανάπτυξη που μπορούμε, τεράστια ανάπτυξη να κάνουμε με το εκθεσιακό κέντρο. Έχουμε πάρα πολλά τα οποία φέραμε τη συζήτηση έτσι ώστε να μην μπορούμε να μιλήσουμε ξανά για αυτά. Και σε αυτό το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, που το επιμελητήριό μας θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί και όχι να είναι θεατής, δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάτι, ή να μην το πω, δεν έχει κάνει τίποτε, έχει κάνει πολύ λίγα βήματα. Και αυτό θα σας πω για παράδειγμα πάλι σήμερα, το επιμελητήριο των Αθηνών διεξάγει ψηφιακή ψηφοφορία. Γιατί εμείς δεν κάναμε ψηφιακή ψηφοφορία? Γιατί υστερούμε? Δεν έχουμε κοινές ιδέες, αλλά εμείς αυτές τις ιδέες μας θέλαμε να τις κάνουμε πράξη.